σας ενημερώνουμε ότι για τις μεταγενήσεις σας πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρονικό εισιτήριο και ακυρώνεται πάντα από την πλευρά αυτή. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε για αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς Λάρνακα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι Κληρίδης, πάντως είναι η κατάληξη. Λοιπόν, έχουμε έναν άδειο. Τσέκαρε. Είναι πραγματικά άδειος ο σταθμός, δεν έχει κανέναν. Είναι 25 του μήνα, καλά Χριστούγεννα. Δεν είπαμε καλά Χριστούγεννα, λοιπόν ξεκίνησα, περπάτησα γρήγορα, ήθελα να φτάσω στο μετρό. Και από εδώ και πέρα μπορώ να ξεκουραστώ γιατί έχω περιθώριο ώρας. Πετάω περίπου στις 4, αν θυμάμαι καλά, λοιπόν. Έχω τσέκαρε τι έχω μαζί μου. Drone, σακίδιο πλάτη. Το σακίδιο είναι ok, αντέχεται. Ευτυχώς δεν έχω να περπατήσει πολύ, δεν έχω να ταξιδέψω πολύ. Θα πάω σε ένα σημείο και θα κάνω να ξεκινήσουμε το live stream. Κάπου εδώ θα μπει η αρχή του, ελπίζω να καταφέρουμε. Ταξίδια με το αεροπλάνο. Δεν ξέρω πόσες φορές πραγματικά ταξίδεψα φέτος. Πρέπει να τις μετρήσω λοιπόν. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε σε λίγο. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Τα πράγματα ήταν δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις. Έχω μείνει ακόμη στο αεροδρόμιο. Λέω Χριστούγεννα σήμερα. Θα είχα φτάσει ήδη. Αν τα πράγματα είχαν πάει όπως τα είχα υπολογίσει, θα είχα φτάσει ήδη. Θα μείνω τουλάχιστον από τις 7-8 ώρα το πρωί. Δηλαδή, δεν ξέρω. Προσωπικά μου είναι έκπληκτος. Είναι ο δεύτερος viewer. Ο τέταρτος viewer. Τι είναι φίλε, θα έρθεις πιο κοντά. Έλα να κάνεις live stream. Λοιπόν, έρχομαι στην Αθήνα, υπολόγιζα να κλείσω το εισιτήριό μου γύρω στις 23 με 24 του μήνα, μπορεί και 20 του μήνα. Αποφάσισα να κλείσω το εισιτήριό μου 20 του μήνα για να φεύγω 25 του μήνα, 8 ώρα το πρωί αν θυμάμαι καλά, από Ελευθέριος Βενιζέλος για Λάρνακα. Και ήταν όλα καλά. Είχα κλείσει το εισιτήριό μου 5 μέρες πριν. Ήταν σχετικά ακριβό εισιτήριο, θα μπορούσε να πει κάποιος, δεδομένου των ημερών και δεδομένου ότι είχε διάφορες προσφορές, ξέρω εγώ, αυτά τα διαστήματα. Βέβαια, η μέρα που αποφάσισα να το κλείσω εγώ δεν είχε κάτι τέτοιο. Θυμάμαι, είχε κοστίσει γύρω στα 118 ευρώ. Και okay, λέω, αυτό είναι το εισιτήριο, το κλείσα αργά. Δικαιολογημένα λοιπόν είναι τόσο. Οπότε είχα στο νου μου ότι 25 του μηνός, σήμερα δηλαδή. 8 ώρα το πρωί θα πήγαινα στη Λάρνακα, 10 και 10 θα ήμουν εκεί πέρα. Λέω, οκ, okay, όλα καλά, ξέρω εγώ, θα συμβεί αυτό. Έχω κλείσει το εισιτήριό μου, όπως θα έκλεινε οποιοσδήποτε άνθρωπος, ένα εισιτήριο αεροπλάνο. Πέραν ημέρες, σε όποιον ξέρω και δεν ξέρω, είχα πει, ξέρω εγώ, ξέρεις ότι φεύγω, ας πούμε, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Παραπάμε στο αεροδρόμιο, δεν παραπάμε στο αεροδρόμιο. Είχα κανονίσει, ας πούμε, τι θα κάνω με το σκύλο, με τη γάτα. Και λέω, okay, να κάνω το check-in μου, να δω που κάθομαι στο αεροπλάνο. Θυμάμαι το μεταξύ, είχα επιλέξει που θα κάτσω. Αφού είχα επιλέξει που θα κάτσω, πηγαίνω να τσεκάρω ότι είναι όλα okay, ξέρω ότι αύριο πετάω. Κλείσα ένα εισιτήριο για αεροπλάνο μέσω κάρτας, σου τραβάει κάποια χρήματα. Και για να σου τραβήξει αυτά τα χρήματα, πρέπει να στείλει ένα κωδικό στο κινητό σου. Τέλος πάντων, επιβεβαιώνεις αυτό το κωδικό, γράφοντας τον υπολογιστή και τραβάει τα χρήματα από την κάρτα του site γιατί ξέρει ότι είσαι εσύ. Οπότε έχει γίνει αυτό και λέω ότι το εισιτήριο μου έχει κλείσει. Ψάχνω, βλέπω την κράτησή μου. Η κράτησή μου δεν υπήρχε πουθενά στο site της εταιρείας. Και λέω, και αύριο ποιος θα πάει στην Κύπρο. Πώς θα πάω στην Κύπρο. Και από εκεί ξεκινάει αυτό που γίνεται, αυτό το show που έγινε σήμερα. Κλείσω το μέσο επόμενο εισιτήριο. Οπότε το μέσο επόμενο εισιτήριο ήταν η πτήση για σήμερα. Ας μην το σπελάρω εγώ. Ήταν η πτήση που ήταν για σήμερα. Ήταν για σήμερα η ώρα. Αν θυμάμαι, 4 και 35 νομίζω, ή 4 και 5 έφευγε από Αθήνα και ερχόταν στην Κύπρο. Κλείνω λοιπόν για αυτή την πτήση.
Έχω στο νου μου ότι κλείνω για αυτή την πτήση. Το μπαίνοντας, βλέπω. Ξέρεις, με το μπει στο αεροδρόμιο, έχει ουσιαστικά το μεγάλο πίνακα που είναι όλες οι πτήσεις. Και τσεκάρω. Ψάχνω για λάρνακα. Πουθενά. Βγαίνω και δίνω την ταυτότητά μου. Μου λέει, γιατί ώρα πετάτε? Τη λέω, 4. Μου λέει, μισό λεπτό. Τσεκάρει, ξέρω εγώ, εκεί στον υπολογιστή, ξανατσεκάρει. Παίρνει ένα τηλέφωνο απέναντι, λέει, ο τάδε, ξέρω εγώ, πετάει 4 ώρα. Μα μου λέει, γιατί το εμφανίζεται έτσι, λέει, ότι πετάει 4 ώρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ήδη το μυαλό σου στο τι έχει συμβεί, αλλά το ιστορείο που έκλεισα εγώ, το πιο αστείο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, το πιο εύκολο λάθο που θα μπορούσε να κάνει, είναι να κλείσει τον προορισμό σου ουσιαστικά, σαν να φεύγει από τον προορισμό σου και να επιστρέψει σπίτι σου. Εγώ αποφάσισα λοιπόν χθε το βράδυ να κλείσω ένα εισιτήριο το οποίο κάποιο, ο οποίο ονομάζεται, έχει το όνομά μου, ξέρω και δείχνει όπω εγώ, θα έφευγε από τη Λάρνακα και θα έρθει στην Ελλάδα. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι αυτό ο κάποιο ήμουν εγώ και ήμουν εδώ, ήμουν στην Αθήνα. Ευτυχώ υπήρχε άλλη πτήση, θα ήταν πραγματικά άσχημο, δεν μπορεί να κατάφερα να πάω σήμερα στην Κύπρο. Θα ήταν άσχημο γιατί ουσιαστικά. Αυτή είναι από τις χειρότερες μέρες ever. Yes. Ευτυχώς πήγαμε μέσα. Και εδώ το παιδί με την κατούρη μέσα 35.000 πόδια. Σόλια, μανιτάρια, μπατάτα. Είναι πολύ ωραία ποιότητα. Μανιτάρια, τα είπα, μανιτάρια. Και ρίχνει. Μάζευες καλύρια. Τώρα τι σε πήρε, εγώ γυρεύεις φουλαρί. Τώρα τι σε πήρε, εγώ γυρεύεις φουλαρίκια. Ήσουν αξιπολίτη και μάζευες καλύρια. Καλύρια. Τι πίνεις εκεί? Σε έπιασα. Και μας λες για υγιεινή διατροφή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Γιατί βαρέθηκες. Να πάμε πέσουμε κιόλας. Τι ώρα είναι. Πρέπει να κοιμηθούμε. Είναι 10.30. Κιόλα δεξούμε. Τι ώρα είναι. 10.30. Τσέλνουρε. Από την 10.30 κοιμάστε. Το ποτικό. Αλλό. Εσύ που το πρωί που γυρίζουμε. Ανοίξτε μου να πω στον καναπέ μου. Τελειώνεται. Περιμένεις. Περιμένεις. Ξέρεις εγώ ποιος είναι, ρε. Μπορώ που ανοίξει. Θέλει να... Κάνει δουλειά της. Όταν κάτσεις στον καναπέ θα δείξει. Αν με ξέρει, με ξέρει. Θέλεις πρώτα, κοίτα που βάζει και το πόδι της. Ποιος ήρθε? Ποιος ήρθε? Βασίλη, μέλα εδώ. Εδώ είναι η Νάρτη. Ναι. Εδώ είναι η... Έλα, ψουή. Ναι. Δυσκολεύτηκε. Τι είναι ματής το καναπέ μου. Πω, 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 έχει μεγαλώσει. Πιστολιά στεγνή. Κατά μου. Παπά! Καλοπερνάτε. Ναι, όχι, ξαναήρθε. Αφού μου πει η μαμά, δεν το θέλουμε αυτό. Τα κακό. Όχι, καλό είναι. Και για παιδιά. Πάλι καλά, δεν συμφωνίζετε η περίοδο σα με αυτή. Τι λε. Ναι. Κάτσε, ξάπλω. Κάτσε, μάτσε. Μα ήμουνε μου. Ναι, θες καθάκια όμως τον μπαμπά, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Ναι. Άλογα τι είσαι τελείως. Γιατί? Λέει, το άλλο έχει άλλη φάτσα. Α, από αυτήν απόψη. Ποιος ήρθε? Ποιος ήρθε? Ναι, κάνει το... Κοίτα, κοίτα. Τη φάτσα που με απομακρύνει, τη βλέπεις, ναι. Λες, κάνουμε αυτό. Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο. Δηλαδή, όταν έχω το έτσι στο χέρι μου. Βάζει τη μουσούδα της. Μπαίνει μέσα και τρίβει. Κάντε να δείξει. Δείξε τον παπά. Κάντε στο μία έτσι να τη λες. Και παρατήρησα όταν της το κάνω αυτό, είναι που βγάζει αυτό το. Το βλέπει στο χέρι μου που έχει γυρίσει. Ναι, 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 ναι. Άλλες φορές δεν βγάζει. Δεν είναι από τη μύτη της. Όχι, είναι από επειδή θέλει να την. Είναι σαν μπάνιο. Το κάνει όπως σε κλέφεται. Το βγάζει για να την κάνω μπάνιο. Ναι, το πρόσεξα. Μόνο όταν. Ναι, εντάξει. Έρχεται, έρχεται. Ναι. Σαν να σε ξέρω σε ένα λέει. Ναι. Πού ήσουν, α? Πήγαινε. Πήγαινε. Come here, baby. Come to me. Πού να πάω τώρα, μου κάνεις τέτοια κόλπα. Και έχεις και το αυτό που μας... Φύγεις και μας άφησες δε δύο μήνες. Όχι, καλό, θα το κάτω. Είδες που κάτσε στη μέση. Ναι, στη μέση. Σου είχα λείψει λίγο. Λίγο. Λίγο, γιατί είσαι και κυρία. Μυρίζομαι άλλη εγκατά. Όχι, αυτή δεν την πειράζει. Εδώ... Αλλά μυρίζομαι. Δεν την πειράζει, γιατί συνηθίζουν. Αχ, και καλά, και καλά, σάγια babe. Ναι. Κοίτα, κοίτα, παιδιά, κοίτα, παιδιά, εδώ αγάπη. Αγάπη. Ναι. Πολύ αγάπη. Το καλύτερο γατού. Η ουράνια μπροστά στην κάμερα. Με τον πιο ωραίο ποπό. Έλα. Το κατουί. Κοίτα, 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 κοίτα. Δυσκολεύτηκες. Αχ, πόσο άσχημα παίρνει αυτό το γατί εδώ. Πόσο άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.
Αφού και τη φυλάω. Το βάζεις. Την έβαζες και σκαβέ. Τι είναι. Και καλά, έκανε πολύ δύσκολες δουλειές. Κακοπέρναγε. Εδώ, όταν θέλει να βγει έξω. Έρχεται. Έρχεται και κάνει έτσι εδώ πάνω. Το κάνουν και άλλες γάτες. Με κοιτάς τα μάτια. Ναι. Ναι, κάνε μπάνιο τώρα. Τέλειο, ναι. Πω, τι ωραία δόντια. Ναι, έχουν ωραία δόντια. Και κάποτε δεν προωθήνω να την κάνω έτσι. Ναι, να την. Όχι. Όχι. Θα είναι η τελευταία σήμερα. Ναι, και το παιδί μου, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω ακριβώς τι λες. Ενώ σας φυλάκα. Και κάνουν και αυτά. Ενώ σου λέει, ποιοι όλοι, παράταμε. Πάμε να μιλήσουμε με τη φωτιά. Θες τώρα ή να κάνουμε αύριο. Εγώ έχω όρεξη, απλά τώρα δεν θα τη χαρούμε ιδιαίτερα. Έκατσε κάτω. Κοίτα, 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 κοίτα. Τι κάνεις? Α, τον ήχο παίρνεις. Αυτό της αρέσει πολύ. Το Βασίλειο μου τα αρέσει. Excellent.